Μπαράζ ανακοινώσεων αλλά και καταγγελιών ακολουθούν τα επεισόδια που εκτιλήχθηκαν χθε στην πλατεία Ηρών Πολυτεχνείου στα Γιάννενα με τα πρωτοφανή για τα τοπικά δεδομένα επεισόδια. Εκτό από την βία, αποτροπή τη συγκέντρωση των εστιακών φοιτητών προηγήθηκαν συμπλοκέ με μέλη του Συνδικάτου Οικοδόμων κατά τη διάρκεια τη εκδήλωση του Εργατικού Κέντρου, του ΠΑΜΕ και Σωματείων που πρόσκειται στο Κομμουνιστικό Κόμμα. Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση τη ελληνική αστυνομία, αστυνομικέ δυνάμει που βρισκόταν στην πλατεία Ιερών Πολυτεχνείου, απέτρεψαν τη συγκέντρωση περίπου 15 ατόμων και στη συνέχεια προσέγγισαν το χώρο και άλλα 80 περίπου άτομα από διάφορα σημεία. Ύστερα από συστάσει των αστυνομικών, τα συγκεντρωμένα συνολικά τη χθεσινή ημέρα από διάφορα σημεία τη πόλη των Ιωαννίνων προσήκθησαν 61 άτομα και επιβλήθηκαν 14 διοικητικά πρόστιμα. Με ανακοίνωσή τη, η τοπική οργάνωση Ιωαννίνων του Κομμουνιστικού Κόμματο κάνει λόγο για όργιο κυβερνητικού αυταρχισμού, αστυνομική βία και καταστολή, χαρακτηρίζοντα απρόκλητο. Την επίθεση των αστυνομικών, ενώ αίσθηση προκαλεί η καταγγελία τη ότι την ώρα των προσαγωγών, μελών του Σωματείου Οικοδόμων παρόν ήταν αστυνομικό που δήλωσε μέλο τη Χρυσή Αυγή, εκτοξεύοντας απειλέ προ του προσαχθέντες. Το παραμύθι τη κυβερνητική προπαγάνδα πω δίθεν η απαγόρευση έγινε για λόγου προστασία τη δημόσια υγεία κατέρευσε με πάταγο από του ίδιου, καθώ οι προσαχθέντε μεταφέρθηκαν σε ένα κελί και στηβάχτηκαν σε ένα χώρο που δεν ξεπερνούσε τα 10 τετραγωνικά μέτρα, αναφέρει μεταξύ άλλων η ανακοίνωση τη τοπική οργάνωση του Κομμουνιστικού Κόμματο. Για ανεξέλεγκτο κυβερνητικό αυταρχισμό κάνει λόγο σε ανακοίνωσή τη η Νομαρχιακή Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Ιωαννίνων. Η βίαιη παρεμπόδιση πολιτών και οργανώσεων που ήθελαν να καταθέσουν στεφάνι και να αποτίσουν φόρο τιμή στο μνημείο των Ηρών Πολυτεχνείου ή ακόμη και απλών περαστικών, η απροκάλυπτη ομή βία με αποτέλεσμα τραυματισμού εναντίον των εστιακών φοιτητών που όλη η απροκαλυπτη ομη με αποτελεσμα τραυματισμου εναντιον των είδε στα βραδινά δελτία ειδήσεων, οι δεκάδε ανέτειε προσαγωγέ και το γενικευμένο κλίμα τρομοκρατία, ο ομό αυταρχισμό που βίωσε ολόκληρη η χώρα, δεν θυμίζουν σε τίποτα μια ευνομούμενη Ευρωπαϊκή χώρα και είναι μεγαλύτερη απόδειξη αδυναμία και απομόνωση τη κυβέρνηση Μιτσοτάκη Χρυσοχοίδη, σημειώνει στην ανακοίνωση και ζητά την απόδοση ευθυνών για όλη αυτή την παρέκκληση από τι δημοκρατικέ αρχέ και το κράτο δικαίου μια ευνομούμενη πολιτεία. Καταλήγει αναφέροντα ότι η πρωταρχική και κύρια ευθύνη είναι τη κυβέρνηση που θέλησε να καλύψει την παταγώγη αποτυχία τη σε όλου του τομεί με ένα πανελίνιο κροσέντο αιωμή βία που μας επαναφέρει πίσω σε σκοτεινές εποχές. Ανακοινώσεις κατά δίκης, της απρόκλητης καταστολής και αστυνομικής βίας... εξέδωσαν ακόμη το ΜέΡΑ 25 Ιωαννίνων, η Ανταρσία Ιωαννίνων... το Γραφείο Περιοχής Υπήρου Κέρκυρας Λευκάδας του ΝΑΡ για την Κομμουνιστική Απελευθέρωση... και η Τοπική Επιτροπή Ιωαννίνων της Κίνησης Κομμουνιστών Εργατικός Αγώνας. Τη βαθιά τη θλίψη για τα επεισόδια που σημάδεψαν την επέτειο εξέγερση του Πολυτεχνείου στα Γιάννενα εκφράζει και η Δημοτική Αρχή τη πόλη. Οι συνθήκε που βιώνουμε όλοι είναι εξαιρετικά δύσκολε. Απαιτούν σύμπνοια, συνεργασία και ομοψυχία, ώστε όλοι μαζί να τι αντιμετωπίσουμε. Η κοινωνία δοκιμάζεται από την πανδημία και οι αντοχέ τη μειώνονται. Στι κρίσιμε μέρε που διανύουμε, οφείλουμε όλοι να σταθούμε με ψυχραιμία και σύνεση και να μην αφήσουμε χώρο σε νέου διχασμού, τονίζει στην ανακοίνωσή τη. Τι ενέργειε τη αστυνομική βία καταδικάζει απερίφραστα σε ανακοίνωσή τη και η ενότητα πολιτών Νέα Γιάννενα. Φαίνεται δυστυχώ ότι η κυβέρνηση επιλέγει να προτρέπει του πολίτε να αναλάβουν την ατομική του ευθύνη κατά το δοκούν και όπω την εξυπηρετεί. Γιατί είναι σίγουρο ότι η πλειοψηφία των πολιτών που τιμούν τη μνήμη του Πολυτεχνείου θα έδειχναν την αρμόζουσα οριμότητα λαμβάνοντα υπόψη τι σημερινέ συνθήκε. Αντί αυτού, επέλεξε να δώσει υπεραρμοδιότητε στην αστυνομία με τα γνωστά αποτελέσματα. Πριν την απαγόρευση των συναθρήσεων άλλων των τεσσάρων ατόμων, αυστηρά μέτρα υπήρχαν. Κάθε δημόσια συνάθρηση απαγορευόταν. Η εξειδικευμένη απαγόρευση των συναθρήσεων για αυτό το τετραήμερο. Προκαλεί εύλογα συνταγματικά ερωτήματα και είναι βαθιά αντιδημοκρατική. Σε μια περίοδο που η χώρα έχει ανάγκη την ενότητα και την αλληλεγγύη, η κυβέρνηση επέλεξε την πόλωση. Η κοινωνία δεν αντέχει άλλου διχασμού. Ω παράταξη, ζητάμε να απελευθερωθούν όλοι οι συλληφθέντε και καλούμε την κυβέρνηση να εργαστεί προ την αποκατάσταση ενό κλίματο ηρεμία στη χώρα, αναφέρει η Ενότητα Πολιτών Νέα Γιάννενα. Να πάρει θέση η Δημοτική Αρχή για τα επεισόδια, ζήτησε η Λαϊκή Συσπήρωση του Δήμου Ιαννητών. Με ανακοίνωσή τη, κάνοντα λόγο για απρόκλητη επίθεση του συγκεντρωμένου στο χώρο του Μνημείου Πεσόντων Ηρών Πολυτεχνείου, με στόχο να διαλυθεί η συμβολική συγκέντρωση στην οποία τηρούνταν με αυστηρότητα τα υγειονομικά μέτρα. Η Λαϊκή Συσπήρωση αποδίδει στη Δημοτική Αρχή ότι έχει μετατραπεί στον πιο στενό σύμμαχο τη κυβέρνηση τη Νέα Δημοκρατία και του Μεγάλου Κεφαλαίου στην πόλη και την καλή να πάρει ξεκάθαρη θέση για το παραμύθι τη κυβερνητική προπαγάνδα, πω δίθεν η απαγόρευση έγινε για λόγου προστασία τη δημόσια υγεία, όπω αναφέρει χαρακτηριστικά.